αυτή την εποχή ανοίγει το ρίκι, βέβαια τώρα έχει τελειώσει και τώρα κάνουμε τη συγκουμενδή του μελιού, του ρικόμελου, το οποίο είναι ένα ξεχωριστό μέλι και νομίζω ότι αυτά τα καλύτερα μέλια για μένα προσωπικά. Παίρνουν από ένα μοβ με ροζ λουλουδάκι, όπως αυτό εδώ πέρα βέβαια έχει τελειώσει. Είναι η τελευταία ανθοφορία για φέτος, αν και άργησε να ανοίξει το ρίκι, τα οποία τώρα τα ετοιμάζουμε για να ξεχειμωνιάσουν τα μελίσια. Και κάνουν μια καλή ανανέωση πληθυσμού αυτή τη στιγμή τα μελίσια. Είναι η ανθοφορία του ρικιού, το οποίο ετοιμάζει δυνατά μελίσια και αν Θεού θέλοντος πάνε όλα καλά, περισσεύει μέλι για το μελισσοκόμο. Τα μέλια του νησιού μας είναι εξαιρετικά, διότι έχει μεγάλη ποικιλία στα λουλούδια, όπως και έναν αυτόν που με έμαθε τη μελισσοκομεία, τον κύριο Χρήστο, του ρώτησε, ας πούμε, την άνοιξη πώς, τι ανθοφορία είναι αυτή και λέει, θα λες 1002 άνθη. Είναι καταπληκτικά τα μέλια μας. Είναι μεγάλη η ποικιλία, τρομερή. Ενώ αλλού υπάρχουν μεν βέβαια καλά μέλια προς ιού, απλά είναι ένα είδος μελιού. Ή μπορεί να είναι ακακίας, ή μπορεί να είναι βαβακιού, ή μπορεί να είναι ηλίανθο. Εδώ πέρα είναι, τα μέλια μας είναι ποικιλία, είναι τρομερά. Που αναδεικνύεται το νησί εδώ πέρα είναι της Λιγαριάς και του Θυμαριού. Βέβαια έχουμε και το κάστανο στην Αγιάσο και φτάνουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο που ερχόμαστε στην ανθοφορία του ρικιού. Τιμή εδώ έχει, κυμαίνεται τιμή από 10-12 ευρώ η γυάλα, αλλά είπαμε ότι τα μέλια μας είναι ιδιαίτερα από άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχει μια διαφορά αρκετά μεγάλη στη γεύση τους και στα αντεξοδυτικά που έχουν μέσα. Yeah. Περίπου τέλη Αυγούστου γίνονται συγκομιδοί, άλλοι τριγάνε Ιούλιο. Βέβαια αυτό το λέει η μέλισσα πάνω απ' όλα, αρκεί να πάνε καλά οι ανθοφορίες. Αν πάνε καλά οι ανθοφορίες, μπορεί να τριγύσει και 2 φορές το χρόνο και 3 φορές το χρόνο. Σημαντικό βέβαια να καπνίσουμε το μελίσι, το ηρεμούμε κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουμε ότι εδώ πιάνει και το σφραγίζουν το μέλι, πάνε να πει ότι είναι έτοιμο να το καταναλώσουμε, δηλαδή να το βγάλουμε, να το βγάλουμε το μέλι, να το κάνουμε εξαγωγή και να το βάλουμε στις γυάλες. Αυτός είναι ο γόνος που είναι σφραγισμένος. Τα μέλια εδώ γύρω γύρω τα στιφάνια. Δεν ξέρω αν θα δούμε τη βασίλισσα. Ήδη έχουμε καταθέσει και τα χαρτιά μας και τα δικαιολογητικά να ετοιμάσουμε το σύλλογό μας, το Μελισσοκομικό Σύλλογο εδώ στη Μυτιλήνη, με το όνομα Φιλάρετος, είναι ο Άγιος της Μελισσοκομείας, και όλοι οι φίλοι της μέλισσας είναι εσπρόδεκτοι να έρθουν στο σύλλογο και να μιλήσουμε για αυτή. Ωραία, βέβαια θα μιλήσω λίγο κρυωμένα, γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε και εύκολα τη βασίλισσα.
Εδώ βλέπουμε γύρες, γύρες και τα μέλια τα οποία τα αφήνουμε μέσα για να ξεχειμωνιάσουν με ασφάλεια τα μελίσια. Τώρα αυτό είναι γεμάτο με μέλια, πες. Βέβαια. Όλο βέβαια. Αυτό, για πέντε. Όλο αυτό είναι γεμάτο με μέλι. Δεν το καλά έχεις. Δεν πειράζει, θα το φτιάξω με μέλι ξανά. Είναι ο μαγικός κόσμος αυτός εδώ. Θα τα σφίξω. Τα σφίγγουμε για το χειμώνα. Προσπαθούμε να ελαττώσουμε τα πλαίσια από μέσα. Αφήνουμε δηλαδή όσα πατάνε οι μέλισσες για να μπορεί το μελίσι να έχει τη σωστή θερμοκρασία μέσα και να βγάλει σωστά το χειμώνα του. Μάλιστα. Το κρύο δεν κάνει καλό, ε. Όχι τώρα. Τώρα που τα ανοίγουμε βέβαια δεν κάνει καλό, αλλά κάνουμε γρήγορες επιθεωρήσεις. Μάλιστα. Το φιλιζόλ στο τέλος για να είναι ακόμα πιο ζεστά. Τα κλείνουμε και ετοιμαζόμαστε για την καινούργια χρονιά. Αυτό εδώ από πάνω που βλέπετε είναι πρόπολη. Δηλαδή είναι. Το μαζεύουν από τα λουλουδάκια και τα οποία όπου νομίζουν ότι χρειάζεται ας πούμε να μπαλώσουν μια τρύπα στο πούμε που παίρνει αέρας ή κάτι τους ενοχλεί, βάζουν πρόπολη. Αν η ανθοφορία είναι καλή, τα μελίσια αυτά θα γίνουν 10 πλαίσια, θα γεμίσουν και από πάνω θα βάλουμε πάτωμα, το οποίο αν συνεχιστεί η ανθοφορία και είναι καλή, οι μέλισσες ανέβουν πάνω, θα κάνουν κι άλλους γόνους, θα βάλουν κι άλλα μέλια και πάει λέγοντας. Αλλόγει ο πληθυσμός βέβαια, με ένα μελίσι μπορεί να φτάσει και 30.000 μέλισσες και 20.000 και 30.000 μέλισσες μέσα. Το οποίο μεγαλώνει ο πληθυσμός και το μελίσι και αναγκαστικά πρέπει να το δώσουμε χώρο. Διότι αν δεν το δώσουμε χώρο, μπορεί και να μας φύγει να σμινουργήσει και γενικότερα να χάσουμε και τα μέλια, ας πούμε, να μην έχει χώρο να τα βάλουνε. Άνοιξη, ναι. Τρομερές εικόνες. Τώρα είναι οι μέλισσες είναι ουδιασμένες, είναι κρυουμένες, χειμώνας. Αλλά αν μελοχείς άνοιξη, ναι. Θα έρθεις, θα δεις τώρα πλαίσιο με γύρις 7-8 χρώματα. Λες και είναι μάλινο πληκτό. Θα δούμε μέλια να μπαίνουν και θα δούμε όλες τις μέλισσες να είναι ευτυχισμένες. Να πητάνε από χαρά δηλαδή. Και το, βέβαια η μέλισσα όταν δουλεύει σκληρά, όταν υπάρχουν ανθοφορίες καλές έξω, δουλεύει, ζει 40 ημέρες περίπου. Δηλαδή πεθαίνει από την πολλή δουλειά. Αυτές τώρα που είναι μέσα, λόγω ότι είναι οι τελευταίες μέλισσες που γεννιούνται, μπορεί να αντέξουν και 2 και 3 μήνες. Αλλά οι μέλισσες που την άνοιξη που γεννιούνται και έξω υπάρχει έντονη ανθοφορία, ζουν μέχρι 40 μέρες. Λόγω δουλειάς, λόγω για να το σπίτι τους να είναι γεμάτο, να είναι ευτυχισμένο. Και το σπίτι της μέλισσας για να είναι ευτυχισμένο πρέπει να έχει μέλια μέσα. Υπάρχουν αρκετοί μελισσοκόμοι, άλλοι για χόμπι, άλλοι επαγγελματικά. Αλλά ο κλάδος της μελισσοκομείας, εγώ αν και είμαι ερασιτέχνης, νομίζω ότι χρειάζεται, ειδικά για τους επαγγελματίες, χρειάζεται μια έξτρα βοήθεια από το κράτος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να μπορέσουν να κρατήσουν τα μελίσια και να ζήσουν και τις οικογένειές τους σωστά. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η μέλισσα εδώ πέρα στο νησί. Αλλά ένα σημαντικό είναι ότι το μέλι το καλό, να ξέρετε ότι κρυσταλώνει. Μέλι που δεν κρυσταλώνει μπορεί να μην είναι καλό.
Και επίσης ότι μέσα στην Κυψέλη δεν υπάρχει μία ανθοφορία. Οι μέλισσες πάντα διαλέγουν τα καλύτερα λουλούδια και συλλέγουν και μπορεί να βρούμε και από, δηλαδή στον τρίγο επάνω να έχει και μέλι θυμάρι, να έχει και λιγαριά, να έχει και αγριολούλουδα, μπορεί να έχει αγκάθια. Συμπίπτουν πολλές ανθοφορίες. Το μέλι αυτό εδώ πέρα, το ρικόμελο, για αυτούς που έχουν ζάχαρο, εγώ το συνιστώ. Είναι ένα μέλι που μπορεί να το γευτούν άφοβα. Άφοβα, βέβαια, συλλογικά πλαίσια, αλλά είναι ένα μέλι που βοηθάει και αυτούς που έχουν το ζάχαρο να το απολαύσουν. Το μέλι της Λέσβου ξεχωρίζει, διότι στο νησί υπάρχει πάρα πολύ λιγαριά, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το μέλι της λιγαριάς είναι ξεχωριστό μέλι, πάρα πολύ ωραίο και σε συνδυασμό, επειδή την ίδια περίπου εποχή που ανθίζουν και τα θυμάρια, δίνει ένα εξαιρετικό μέλι. Το συνεδριστικό μέλι κερδίζει συνέχεια έδαφος στο κανοντικό κοινό. Όσοι το δοκιμάζουν ζητάνε, προσπαθούμε και εξάγουμε προϊόν, κυρίως στη Γερμανία, και για την ποιότητά του έχει πολύ αντιγωνιστική τιμή. Το μέλι του συνεταιρισμού έχει και την κοινωνική του πλευρά. Πέρα ότι στηρίζει σε όλο το νησί περίπου 80-90 οικογένειες, όλο αυτό το πράγμα έχει ανταποδοτικότητα στους ίδιους με ισοκόμους. Πέρα από αυτό και σαν συνεταιρισμός προσπαθούμε και έχουμε δράσεις φιλοπαρεμβλητικές, δηλαδή για παράδειγμα φέρνουμε με ισοκομικά φυτά τα οποία τα μοιράζουμε στους με ισοκόμους. Εργασία με το δασαρχείο που έχει φυτώριο στα Βασιλικά μας προμηθεύει με ισοκομικά φυτά. Συνήθως φέρνουμε δενδρολίβανα, φασκόμηλα, λεβάντες, κουτσουπιές, αλμυρίκια, τέτοια φυτά που είναι με ισοκομικά. Και εμπλουτίζεται και με ισοκομική χλωρίδα της Λέσβου με αυτόν τον τρόπο. Το μέλι μας έχει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης και βγαίνει στο ράφι. Από εκεί και πέρα όμως θα θέλαμε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές συνοθείες, έρχονται πάρα πολλά μέλια από το εξωτερικό αμφιβόλου ποιότητας, όλο αυτό λειτουργεί αθέμητα για κάποιους παραγωγούς όπως εμάς που βγάζουμε ένα σωστό προϊόν στην αγορά. Θα θέλαμε λοιπόν από την περιφέρεια να εντείνει τους ελέγχους όπως έκανε στο προηγούμενο διάστημα, όσο μπορούμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο. Τα τοπικά προϊόντα της Λέσβου να τύχουν περισσότερη διαφήμιση και προώθηση, γιατί πραγματικά έχουν μεγάλη δυναμική.